Το λοιπόν Λάκη. Το λοιπόν Λάκη. Πού πήγαμε σήμερα? Πού πήγαμε σήμερα, Λάκη? Πού πήγαμε σήμερα? Λάκη, πού πήγαμε σήμερα? Το λοιπόν Λάκη, πού πήγαμε σήμερα? Σήμερα πήγαμε, έλα εδώ Λάκη. Πήγαμε στο ACS και πήραμε αυτόν το πολύ μεγάλο πακέτο. Θες να το μυρίσεις? Να δούμε τι είναι. Εγώ ξέρω τι είναι. Εγώ υποψιάζομαι τι είναι. Κοίτα. Τι ωραία που είναι πακεταρισμένο, λέει έκτραυστο από πάνω μέχρι κάτω. Και γράφει εδώ. Μεγάλα γράμματα, κυρία, δεν θα μετρήσουν. Που γράφει από πού είναι. Γράφει. Γράφει. Είναι από την Αθήνα. Ενάρτη να το ανοίξουμε. Γεια σας. Μη θέλω να πετύχω. Και σήμερα είχαμε δουλειές με φούντες. Πήγαμε. Το σκυλί είναι πίσω από την κάμερα. Έλα εδώ ρε. Τι βοηθώσεις. Έλα εδώ. Τι βοηθώσεις. Έλα εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι έχουμε ένα πακέτο το οποίο έχουμε παραλάβει πριν 2-3 ώρες, αλλά τώρα θα το ανοίξουμε. Εδώ μπροστά σας. Το σκυλί φυσικά μυρίζεται, μη χάσει. Το σκυλί μυρίζεται, μη χάσει την ευκαιρία. Ναι, μυρίσω να δούμε. Αυτό το πακέτο έχει ταξιδέψει από την Αθήνα. Έχει μπει στο αεροπλάνο. Ναι. Έχει περάσει στο Θεσσαλονία. Κοίτα. Είναι έκτραψο και είναι πολύ καλά θλιγμένο. Ευχαριστούμε πολύ και φίλοι που το έστειλαν. Εγώ ξέρω ποια είναι. Ξέρω, θες μου και είναι. Είναι η Μογοπιτσόπου. Ναι! Την έδωσα μπροστά, δείξω το κουτί. Γιατί είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Βα, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τίποτα δεν κάνω πάνω. Λοιπόν, το ανοίγουμε! Το ανοίγουμε! Και πρέπει να έχει έρθει άφθαστο. Το έφθαστο. Κοίτα εδώ! Μα τι βλέπω εγώ! Απαναγία μου, έχει και μπαταρίες! Έχει και μπαταρίες αυτός ο πίνακας, φαντάστηκες! Τι θα είναι! Κουνομάς Αεντουάρ Οπέζ, 2022. Έχει κάρτα! Πριν να το ανοίξω, θα διαβάσω την κάρτα. Γιατί ναι, έτσι είμαι εγώ. Γλυκιά μου Θέκλα, καλημέρα. Το συνημμένο έργο έγινε με τη συνδρομή σου. Όταν μας μαθαίνεις ότι η μοναξιά δεν είναι κάτι που καθόμαστε, το κοιτάμε και με συνειρούμε, μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε μοναχικότητα και επικοινωνία ακόμα. Ο Οπέρ, που θαυμάζω, είναι ο μέτς της αποξένωσης και της έλλειψης επαφής των ανθρώπων. Όταν έκανα το έργο, είχα συνομιλία μαζί σου, αλλά και με όποιον θα έβλεπε το έργο αυτό. Δεν έχουν στόματα οι ήρωες, γιατί και ο Χοπέ δεν έβαζε καλώδια στα τηλεγραφόξυλα των τοπίων του. Οι πόρτες του δεν οδηγούν σαν πουθενά. Σήμερα διαδραματίζονται όλα αυτά σε έναν ηλεκτρονικό κόσμο. Πίσω έχει σύστημα να διακόπτει που ανάβει φωτιές. Γαμάτο πίνακα μας έστειλε εγώ. Και πάλι σε ευχαριστώ για όσα κάνεις και έμα να μας ξυπνάς. Φιλιά πολλά και στο Λάκη. Η κάρτα της Γογούς λέει πολλά φιλιά και σε σένα, Λάκη. Μικρό κοκοσκυλάκι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια μεγάλη αγάπη για την τέχνη. Όσο δεν πιάνει το χέρι μου, άλλο τόσο λατρεύω τα έργα τέχνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Πέρ. H-O-P-P-E.
ηλικία. Θα μας γράψει ο γόνος όπου το σχόλιο του είναι ο Θεός. Προφανώς είναι κάποιος ζωγράφος. Προφανώς. Λάκη, μα δεν είχαμε ποτέ εμείς εργοτέχνης με φως. Είναι, δεν είναι ένας απλός πίνακας, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό πίνακα. Είναι σαν installation, το σκυλί, πού είναι το σκυλί. Παρακαλώ το σκυλί. Παρακαλώ το σκυλί. Παρακαλώ το σκυλί. Α, είναι πολύ ωραίο. Το λίγο εγώ. Wow. Wow. Wow, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι τέλειο έργο ζωγραφικής έχει φτιάξει εγώ. Το οποίο θα το κρεμάσουμε. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τον τόπο και θα ανάψουμε και τον διακόπτη. Και βλέπω εδώ ότι έχει χρησιμοποιήσει εγώ προϊόντα από ηλεκτρονικές. Συγγνώμη μου, τώρα θα λες, όπου θα τις πέσει, σε λίγο θα τις πέσει, μετά από λίγο, ένα χιλάθος. Μετά από λίγο πάλι θα τις πέσει, θα σβήσουμε ένα-ένα τα φώτα, για να λάμψει ο πίνακας. Είναι πολύ ωραίος. Λάκη, το βράδυ που θα βλέπουμε τηλεόραση, κοίτα Λάκη τι ωραίος πίνακας. Έλα Λάκη να δεις. Έλα Λάκη. Λάκη, έλα εδώ να δεις το πίνακα. Έλα Λάκη. Εγώ θα καθίσω εδώ στο πίνακα. Τι ωραίο που είναι εδώ αυτός ο πίνακας. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο πίνακας. Έτσι έχει χρησιμοποιήσει. Κοίτα τι έχει φτιάξει εγώ. Κοίτα τι έχει φτιάξει εγώ. Έλα να δεις. Έλα να δεις πάνω. Έλα, μπορείς, κοίτα, κοίτα, κοίτα τον πίνακα της Γογός, κοίτα, κοίτα τι ωραία πίνακα φτιάξει Γογό, έτσι να είναι καλλιτεχνικός σκύλος. Να αγαπάς την τέχνη, κοίτα τι ωραία τέχνη. Τι, θα αγαπάς την τέχνη. Γογό μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι υπέροχος ο πίνακας. Κάτσε να σβήσουμε και άλλα φωτά, έλα να σβήσουμε και τα πανηγυριώτικα. Σβήσαμε και τα πανηγυριώτικα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραίος πίνακας, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίος ο πίνακας. Πάρα πολύ ωραίος. Θα μας πεις την περιγραφή του βίντεο σε σχόλιο το οποίο θα το καρφιτσώσω εγώ πιτσόκου. Λοιπόν, εδώ βλέπετε. Είναι ένας άνθρωπος σε ένα γραφείο με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια κοπέλα στην πόρτα. Εδώ είναι μια κοπέλα με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εδώ είναι ένα άλλο παράθυρο και βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά στον υπολογιστή. Εδώ είναι μια κοπέλα μπροστά στον υπολογιστή και μια κοπέλα που φαίνεται μισή. Wow. Είναι όλο συμβολισμός. Και αυτά που έχει βάλει εγώ, πώς τα λένε ρε παιδιά, είναι άσχετη. Είναι, νομίζω είναι από ηλεκτρονικές συσκευές. Πώς τα λένε αυτά, chips είναι, δεν ξέρω τι είναι, θα μας πει εγώ. Μας πει εγώ. Είναι υπέροχος ο πίνακας. Είναι καταπληκτικός. Είναι super duper wow, είναι υπέροχος, υπέροχος. Είναι υπέροχος. Γογό Πιτσόκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι Γογό είναι ένα μέλος στο κανάλι μας εδώ και πολύ καιρό. Είναι φαρμακοποιός, αλλά είναι και καλλιτέχνης. Συμφωνείτε? Ξεκάθαρα, η γυναίκα είναι και καλλιτέχνης. Υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.